Ντροπή να πω καλημερούδια, γιατί η ώρα έχει πάει 2.30 και όχι μόλις ξύπνησα το πρωί. Εγώ ξύπνησα όπως τα είδατε κανονικά στις 6 ώρα το πρωί. Πήγα μέχρι το προκόπη Ευβίας, κοινώνησα όλα καλά. Στο γυρισμό δεν ξέρω τι με έπιασε, μάλλον λόγω της ατμόσφαιρας έξω, επειδή είναι αυτή η σκόνη και δεν ξέρω. Χάλια, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, λες και αρρωσταίνω, λες και ανεβάζω πυρετό, λες και όλα μαζί, και κοιμήθηκα για καμιά ωρίτσα με το που γύρισα και συνήλθα λίγο τώρα. Γενικότερα ακούω αρκετό κόσμο που αυτές τις μέρες με αυτή τη σκόνη δεν είναι και στα πάρα πολύ καλά του. Φανταστείτε, άνοιξα πριν την κουρτίνα και ενώ έχω θέα και βλέπω μέχρι αρκετά μακριά, βλέπω λίγο κέντρο, βλέπω λίγο στο βάθος Πειραιά, δεν φαίνεται τίποτα. Σήμερα μεγάλη Πέμπτη, το έθιμο είναι σήμερα κανονικά να βάφεις αυγά. Εγώ βέβαια τα βάψα χθες για να σας δώσω καμιά ιδέα σε όσες θέλετε να τα δείτε σήμερα. Αλλά επειδή είναι και το έθιμο των κόκκινων αυγών, πάω τώρα κάτω που είναι και η μαμά μου και η αδερφή μου και βάφουν κόκκινα αυγά. Να πάω κι εγώ να βάψω κανένα για το καλό. Λοιπόν, εκεί στο Προκόπη Ευβίας έχει έναν φούρνο που μου άρεσε πάρα πολύ το ψωμί του και το πηγαίνουμε παίρνω. Πήρα και ένα τσουρέκι, δεν το έχω δοκιμάσει βέβαια ακόμα. Δοκίμασε ο μπαμπάς μου. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει λόγω νηστείας. Αλλά την ώρα που γυρνούσα έτρωγα λίγο ψωμί. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ψωμί του. Είναι ονειρικό με βούτυρο και μέλι το πρωί. Είναι τέλειο. Κάκελο! Να, εσένα λογικά θα βγει πιο παστέλ. Για να ρίξουμε ένα αυγό μας. Για ρίξε για ράση με ένα αυγό μέσα. Σιγά σιγά, όχι κλουπ. Σπάσαν όλα. Το έχω προλάβει αυτό το αυγό τοξικό. Εξωτικό. Που προσπαθεί να γίνει μόνο ο καιρός. Προσπαθεί όντως ο εξωτικό μια. Έλα ωραία γίνεται. Φέτος οικογενειακό στα αυγά μας είναι λίγο περίεργα. Δείτε η αδερφή μου τι έφτιαξε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα φτιάξουμε μελόνι και για μένα. Αλλιώς θα πάρω αυτό. Του φτιάξαμε και παρέα. Όσο πάμε και το καλυτερεύουμε. Εδώ πέρα τώρα του έχουμε βάλει highlighter. Το unicorn για να είναι μέσα στη μόδα. Του βάλαμε εδώ στα μάγουλα, στα αυτιά και στο... στο κέρατο. Στο κέρατο. Εδώ τώρα φτιάχνω το κέρατο. Με πλαστελίνια. Ναι. Αυτό είχαμε, είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί είναι ωραία όμως. Απλά δεν τσουγκρίζονται. Θα τα τσουγκρίζουμε από την κάτω πλευρά. Το στρίβω κουλουράκι. Όπου εδώ μην γίνει μεγάλο κέρατο, να είναι μικρουλάκι. Ορίστε. Το πιέζουμε λίγο και θα κολλήσει πλαστινή. Από πίσω, εντάξει. Κάνουμε από πίσω τα περίεργα. Αυτή, λοιπόν. Ένα μπαλάκι και μετά το φέρνουμε έτσι, να μοιάζει με αυτή. Σαν τριγωνάκι. Τριγωνάκι δηλαδή. Έτσι λίγο, ναι. Ωραίο. Τον ίδιο τρόπο. Το κολλάμε. Πάλι έτσι από πίσω. Και μετά ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Λουλούδια, κορδέλες, γκλίτερ. Του κάνουμε μουστακί. Κάνε μπαρμπάς. Μπάρμπας με Στεφανάκι. Εντάξει, ξέρω ότι αρέσει στον καθένα. Ε, ωραίο είναι και έτσι όμως. Αυτά εδώ το ζωγράφισε η αδερφή μου με τέμπερες και τους βάλαμε πάλι λίγο highlighter από το ίδιο highlighter. Θα σας το δείξω μετά ποιο είναι γιατί είναι και όμορφο, δεν το περίμενα. Αλλά βγήκανε και αυτά πολύ ωραία έτσι και εντυπωσιακά. Όπως τα είδατε κάτω έγινε ένας χαμός με τα αυγά εκεί και τα μικρά. Βάψαμε και κόκκινα και μοβ και έγινε ένας χαμός. Και είχαμε και λίγο διάθεση να κάνουμε και κάτι λίγο πιο διαφορετικό και φτιάξαμε και unicorn αυγά. Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι μόνο για ομορφιά. Δεν είναι για να τσουκριστούν αυτά, το μόνο σίγουρο. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Δείτε εδώ πέρα ένα και ένα.
πόσο όμορφα βγήκανε. Και να σας πω ότι το highlighter που έχω βάλει πάνω στα κερατάκια τους είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι φοβερό και πίστευα ότι δεν θα μου αρέσει και λέω, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, μια σκηνή έτσι, ένα ωραίο μπρονζέ να κάνω τα αυγά, να το χαραμίσω για εκεί, αλλά είναι τόσο ωραίο που κακώς το χρησιμοποίησα. Εντάξει, δεν πειράζει, λίγο έτσι κι αλλιώς έφυγε. Οπότε θα το βάλω στην άκρη για την ώρα και για σκιά, αλλά και για highlighter. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση και την κακολόγησα. Δείτε πόσο όμορφα. Παιδιά, πόσο μου αρέσουν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα θα μαζέψω λίγο εδώ πέρα κάποια πράγματα που τα έχω αφήσει έτσι, γιατί έφυγα πάρα πολύ πρωί, οπότε δεν είχα χρόνο να μαζέψω. Και μετά θα φτιάξουμε τσουρέκια. Ψωμί για αύριο, το έχω φάει όλο. Τώρα πάω κάτω να φτιάξουμε τσουρεκάκια. Τι συνταγή θα κάνουμε? Το καλύβι. Ποιονό? Το καλύβι. Μάλιστα. Πρώτη φουρνιά έχει μπει, δεν φαίνεται τίποτα βέβαια τώρα γιατί το τζάμι δεν μας αφήνει να δούμε. 11 τσουρέκια! Θα βγούμε στη γειτονιά αύριο το πρωί και θα τα μοιράζουμε. Έτοιμα τα τσουρέκια, νομίζω ότι θα είναι πεντανόστιμα, θα τα δοκιμάσουμε σύντομα να δούμε. Αλλά γενικότερα φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Και όπως σας είπα και πριν, είναι η συνταγή που έκανε ο Καλίδης τώρα στο πρωινό. Στον Αντένα, αυτή τη συνταγή δηλαδή κάναμε κι εμείς, οπότε ψάξτε την να τη βρείτε έτσι. Πάντως φαίνονται πάρα πολύ νόστιμοι και λαχταριστά και μοσχομυρίζουν και θέλω να τα φάω. Μόλις έκανα και ένα μπανάκι και ήρθε η ώρα να στεγνώσω μαλλιά, να επεξεργαστώ βίντεο και να πάω να κοιμηθώ γιατί νιώθω κομμάτια. Δεν ξέρω, σήμερα δεν ήταν και πάρα πολύ καλή μέρα για μένα. Νομίζω ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση που γίνεται έξω με τη σκόνη. Πριν κλείσω το βίντεο θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί μου στείλατε και στο email και στο Instagram πάρα πολλά αυγά, τα αυγά που δημιουργήσατε εσείς. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, έχω ανοίξει όλα τα μηνύματά σας, τα έχω δει όλα, έβαλα κάποιες ιστορίες, αλλά δεν περίμενα ότι θα γίνει τόσος χαμός, οπότε όλα αυτά δυστυχώς δεν μπορώ να τα βάλω, πάντως είναι όλα τα αυγά υπέροχα. Και είδα και το στυλ του καθενός, πραγματικά είδα πάρα πολλά διαφορετικά στυλ αυγών και μου άρεσε πάρα πολύ. Εύχομαι και του χρόνου να είσαστε καλά, να ξαναβάψετε αυγά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, εάν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται και οι ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει βίντεο εδώ στο κανάλι. See you tomorrow, bye!